θέση κατά της επένδυσης του Ερημίτη και την πρόταση να γίνει οικολογικό πάρκο στην χρήση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καταθέτουν οι παρατάξεις πρώτα η Κέρκυρα με επικεφαλής τον Γιώργο Καλούδη και η παράταξη Κερκυριακή Αναγέννηση, φωνή Δημότζη Διαφάνεια, με επικεφαλής τον Χρήσανδο Σάρλη. Οι δύο συνδυασμοί του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων τονίζουν επίσης ότι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων πρέπει να συμπαρασταθεί και νομικά στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας στις προσφυγές που έχει κάνει για την επένδυση στο Ερημίτη. Είναι ζωτικό συμφέρον του τουρισμού και του ενδότερου τουρισμού για να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες, οι γηγενείς, οι αυτόχθονες, εμείς οι κάτοικοι αλλά και οι τουρίστες, για τον Ερημίτη και για τους Κερκυραίους. Διαφορετικά δεν έχει μέλλον καλό η Κέρκυρα. Δεν μπορεί το μεγάλο κεφάλαιο να είναι ανεξέλεκτο και άγριο. Και άγριο είναι αυτό που παίρνει τα σπίτια του κόσμου μέσα από φαντς. Αντί πινακίου φακής. Ή θα τα πάρει αύριο. Γι' αυτό λοιπόν οι δύο παρατάξεις, έχοντας πλέον και μια καλή χημεία μεταξύ μας, συμπίπτουμε σε πολλά θέματα, στα περισσότερα, με κοινές δράσεις και κοινό αγώνα. Να σας δώσω και την είδηση, μια πρώτη είδηση, ότι το Διοικητικό Εφετείο Ιωαννίνων έχει αναστείλει την απόφαση του όσον αφορά τη δασικότητα ή μη της περιοχής. Άρα έχουμε λοιπόν πρώτη εκκρεμωδικία. Έχουμε τη δεύτερη εκκρεμωδικία με την αίτηση ακύρωσης και για τις οικοδομικές άδειες που άσκησε ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και έχω την τιμή να την υπογράφω. Αφιλοκερδός. Και έχουμε και μια τρίτη εκκρεμωδικία. Περιμένουμε την γνωμοδότηση του πραγματογνώμονα κ. Σπίγκου για τα μονοπάτια και τα υψομετρικά. Άρα πώς προχωράει αυτή η ιδιοκτησία σε τέτοιες πράξεις όταν υπάρχουν τρεις σοβαρές εκκρεμωδικίες? Αυτό ο Δήμος Κέρκυρας κατά μεγάλη πλειοψηφία απεφάσισε να συμπαραστέκεται δικαστικά σε όλες τις διεκδικήσεις του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και σε όλες τις αντιστάσεις του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας ως καθήλυνα αρμόδιο. Αυτό πρέπει να το κάνει και σίγουρα ζητάμε από την κυβέρνηση να γίνει ένα οικολογικό πάρκο. Να παραμείνει ως έχει δηλαδή. Και ας αποζημιώσουμε οι τρεις δήμοι της Κέρκυρας, τους ιδιοκτήτες. Τα έχουμε τα χρήματα αυτά οι δήμοι. Πόσα έδωσαν, αυτά που έδωσαν να τους τα δώσουμε. Για 18 εκατομμύρια ευρώ μιλάμε τώρα. Για αστεία ποσά. Αυτά είναι αστεία ποσά για τους τρεις δήμους. Και ζητάμε από τους βουλευτές Κέρκυρας να σηκώσουν το θέμα ψηλά. Οι οποίοι πρέπει να είναι εκπρόσωποι και φορείς των απόψεων του λαού και της κοινωνίας.